Λοιπόν, αυτή η πρωτοχρονιά ήταν μια πολύ ιδιαίτερη πρωτοχρονιά. Γιατί? Και θέλω να το τονίσω. Διότι ήρθε ο καινούριος χρόνος, αλλά δεν ήρθε μόνος του. Ήρθε μαζί με τον Άγιο Βασίλη. Τον πραγματικό Άγιο Βασίλη όμως. Αυτόν τον μπαχουλό μελένιο γεράκο που έχει φέρει δώρα μαζί του. Τι δώρα έχει φέρει για να μας τα μοιράσει σε όλη την ανθρωπότητα, σε όλο τον κόσμο. Έχει φέρει την ανιδιοτελή αγάπη. Θα δούμε αυτή τη χρονιά και θα ζούμε μέσα από την ανιδιοτελή αγάπη. Δεν θα υπολογίζουμε τι θα πάρουμε από τον άλλον. Μόνο θα θέλουμε να δώσουμε. Θα φέρει έτσι πραγματοποίηση των ονείρων μας. Γιατί αυτός ο Δίας στα ψάρια, που είναι ο Άγιος Βασίλης βέβαια του Ζωδιακού, πραγματοποιεί τα όνειρά μας. Θα έχουμε εξελίξεις για το φάρμακο, για το εμβόλιο, γιατί θα φέρει τη σωτηρία μας. Φέρνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Οπότε έχουμε να ζήσουμε μια χρονιά. Καλή. Έτσι, πάρα πολύ καλή. Καλά, να σου πω κάτι. Δεν θέλει και πολύ προσπάθεια να είναι η χρονιά αυτή καλύτερα την προηγούμενη. Όχι. Δηλαδή... έτσι λέγαμε και για το 21 στις γιορτές. Αστρολογικά, εμένα παιδιά μου το είχαν πει ότι το 21 θα είναι χειρότερο από το 20. Α. Ναι. Ναι, στις προβλέψεις και το 20 και το 21 το λέγαμε ότι θα έχουμε θέματα έτσι σε εξέλιξη. Όμως τώρα έτσι αλλάζει λίγο το κλίμα. Άλλωστε μετά από έτσι μια χάλια κατάσταση, μετά τη βροχή δεν είναι. Πότε το ουράνιο τόξο. Ήρθε η ώρα. Δεν τη βλέπεις, έχει πάρει θέση, έχει γυρίσει την πλάτη στο Μάνο, δεν υπάρχει ο Μάνος. Εγώ νόμιζα στην αρχή ότι όταν υπέλεγες Άγιος Βασίλης εννοούσες το Δία. Το Δία εννοώ. Πώς το πραγματικό Άγιο Βασίλη. Λοιπόν, να πούμε μέρη μου ότι σήμερα θα επικεντρωθούμε στο κομμάτι των σχέσεων. Έτσι. Στα ερωτικά λοιπόν του 2022. Το λέω σε περίπτωση που άνοιξατε τώρα τις τηλεοράσεις σας στο Open. Θες να ξεκινήσουμε, θες να μας πεις κάτι άλλο. Όχι. Πάρτε όλο πάνω σου, εμείς απλά απολαμβάνουμε. Ωραία, λοιπόν. Επιτρέπετε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις μετά, αν προλάβουμε κόσμο. Και ενδιάμεσα επιτρέπετε. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με τους κρύους μας. Αυτούς τους βιαστικούς, παρορμητικούς τύπους, έτσι, που φέτος θα εδραιώσουν σχέσεις, όσοι είναι σε κατάσταση σχέσης αυτή τη στιγμή, θα την πάνε ένα βήμα παραπέρα. Μία συγκατοίκηση θα είναι αυτό. Ένας αραβώνας, ένας γάμος. Όσοι είναι μόνοι τους, τα μάτια τους ανοιχτά, γιατί κάπου έτσι στην καθημερινότητά τους θα συναντήσουν και τον έρωτα της ζωής τους. Και πρέπει να τους πω ότι επειδή είναι βιαστικοί και πέφτουν πολλές φορές σε λάθη, φέτος τους το επιτρέπει το σύμπαν, γιατί ο Δίας λειτουργεί για αυτούς έτσι σαν ο απομηχανής θεός που θα τους σώζει από κάποια πράγματα. Έτσι, οπότε φέτος δεν θα πέσουν και σε πολλά λάθη, θα τα προσπεράσουν. Μάλιστα. Για τους Ταύρους, η αισθησιακή μας Ταύρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από εδώ. Μέρη μου, επίσης έχουμε το μάνα μας 25 Απριλίου, είμαστε και ίδια μέρα. Και οι δύο. Ίδια μέρα, ναι. Τέλεια. Αλλά όχι η ίδια ημερομηνία. Okay. Εντάξει, ναι. Μωρέ, λεπτομέρειες. Το λέω για το... Ναι, είναι ο μάνας μικρότερος. Λοιπόν, οι Ταύροι έχουν να διαπραγματευτούν φέτος τις σχέσεις τους. Γενικά. Ναι. Και τις προσωπικές. Επειδή μιλάμε για τις προσωπικές τώρα, θα πούμε... Ναι. Κοιτάζω το πας αλλού. Ναι. Κάτσε και καλέ. Και τα προσωπικά μιλάει. Έχουν να διαπραγματευτούν το εγώ και το εμείς. Mm. Αυτό σημαίνει, λόγω των εκλήψεων, θα συμβεί γιατί έχουμε εκλήψεις στο ζώδιό τους και θα πρέπει λίγο να αποφασίσουν τι θέλουν στη ζωή τους. Αν κάποιοι χάσουν κάποιες σχέσεις από δίπλα τους, είναι γιατί το σύμπαν θέλει να τους πει ότι όλη αυτή η κατάσταση δεν τους πάει παρακάτω. Και υπάρχει και παραπάνω κάπου αλλού. Έτσι, μπράβο, ακριβώς. Και επειδή οι ίδιοι δεν επιλέγουν ή δεν τολμούν να κάνουν το βήμα, το σύμπαν μας φέρνει μπροστά σε ένα πρόβλημα και μας καλεί να το αντιμετωπίσουμε. Όμως, παρόλα αυτά, όλο αυτό θα συμβεί με πάρα πολύ σχετική ευκολία. Γιατί ο Δίας θα τους δώσει την ευκαιρία να το συζητήσουν, να το διαπραγματευτούν και να βρουν την καλύτερη λύση. Μάλιστα. Πολύ ωραίο. Για τους δίδυμους. Το παιδί μου. Έτσι. Αυτά τα έξυπνα πλάσματα. Εδώ. Οι σχέσεις, γνωριμίες. Οι δίδυμοι φέτος ευνοούνται να ερωτευτούν και έτσι άτομα εξουσίας. Δηλαδή, κάποιον προϊστάμενο, κάποιον διευθυντή. Σε χώρο καριέρας δηλαδή, εκεί να γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής τους. Όσοι είναι μόνοι τους. Όσοι είναι με σχέση, σίγουρα θα παντρευτούν γιατί αλλάζει και το κοινωνικό τους στάτους. Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη.
Εγώ τώρα, ας πούμε, μετάβρος με οροσκόπο δίδυμο. Με ενδιαφέρει και ο δίδυμος? Ναι. Αλλά, ή επειδή είμαι γυναίκα, με ενδιαφέρει η σελήνη σε μου? Σε ενδιαφέρει και ο δίδυμος ο οροσκόπος, ναι, σου. Και σε σένα αυτό θα βγει, επειδή ήδη είσαι σε σχέση, ναι, 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 στο παιδάκι σου. Καλά, Στέφανα, πείτε μας αν θα βγούνε. Ναι, ναι, αυτό. Αυτό. Αλλάζει το στάτους. Ο Δίας στο 10ο. Όχι, παιδί μου, εσύ και εσύ είναι δυνατό. Αλλάζει το στάτους σου, λοιπόν, με το Δία στο 10ο θα φάμε κουφέτα. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ συγκινητικό. Ή εσύ ή η Σοφία, ένα από τα δύο. Κάποιος θα παντρευτεί. Λοιπόν, για τους δίδυμους, το είπαμε, ναι. Εδώ όμως πρέπει να τονίσω κάτι. Οι δίδυμοι που είναι γεννημένοι εκεί κοντά στις 10, 11, 12 Ιουνίου θα μου είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί την Άνοιξη θα μου ερωτευτούν. Είναι η κόρη μου 11 το μεταξύ. Είναι μωρό, είναι μωρό. Θα ερωτηθεί και άλλο το Μανούλα. Θα ερωτευτούν. Ο έρωτας όμως που έτσι τους θα γνωρίσουν δεν είναι και ξεκάθαρος. Κάτι κρύβει από πίσω. Μπορεί να είναι κάποιος άνθρωπος ο οποίος είναι δεσμευμένος και εμείς δεν το ξέρουμε. Γενικώς να μου προσέχουν, διότι θα κοιμηθούν με τον πρίγκιπα, αλλά θα μου ξυπνήσουν με τον βάτραχο. Εντάξει. Είναι λίγο. Δεν πειράζει, μαθαίνουμε και μαθαίνουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους καρκίνους τώρα. Και οι καρκίνοι, εδώ, εύνοια, θα γνωρίσουν τον έρωτα μέσα σε ένα αεροπλάνο, μέσα σε ένα ταξίδι στο εξωτερικό, σε χώρους σπουδών, αν πηγαίνουν σε σεμινάρια, αν σπουδάζουν. Εκεί, πάντα, όπου βρίσκεστε, έχετε λίγο το νου σας. Θέλω πολύ μεγάλη προσοχή. Οι καρκίνοι που είναι γεννημένοι μετά τις 15 Ιουλίου, οι οποίοι έχουν να διαπραγματευτούν τις σχέσεις τους και θα βιώσουν κάποιες απώλειες. Έτσι. Θα πονέσουν λίγο βασικά, γιατί είναι καρκίνοι. Λειτουργεί πολύ το συνέστημα. Όχι λίγο, πολύ. Είναι η Λίκη Βιουκλάκη Drama Queen. Εγώ έτσι τους λέω τους καρκίνους. Αλλά πρέπει να αλλάξουν τη ζωή τους πια και ήδη το έχουν καταλάβει. Οι λέοντες. Εδώ, εκλήψεις λοιπόν και οι λέοντες, και αυτοί έχουν να διαπραγματευτούν σχέσεις, όμως θα γνωρίσουν και ισχυρούς ανθρώπους. Έχουν ευκαιρίες και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της σχέσης πια. Έτσι, ένας γάμος είναι μια συγκατοίκηση. Γιατί τους παραπονιούνται οι άλλοι τριγύρω τους ότι δεν το κάνουν? Ας μπουν στη διαδικασία τώρα, έτσι. Γιατί οι λέοντες δεν δεσμεύονται, η αλήθεια είναι και εύκολα, και οι άλλοι τους παραπονιούνται. Φέτος με τον Κρόνο απέναντί τους είναι ευκαιρία να αναλάβουν μια δέσμευση ζωής. Μετά πάμε στους Παρθένους. Εδώ. Οι Παρθένοι είχαν εύνοια και τον προηγούμενο χρόνο, παντρεύτηκαν, γνώρισαν ανθρώπους, συγκατοίκησαν. Εξακολουθεί και αυτή τη χρονιά θα ζήσουν στην υπερβολή τον έρωτα. Πραγματικά στην υπερβολή, θα κάνουν υπερβολές σε όλα τα επίπεδα. Προσοχή, οι Παρθένοι γεννημένοι εκεί κοντά στις 12 Σεπτεμβρίου, για τον ίδιο λόγο, διότι δεν βλέπουν ξεκάθαρα. Είναι αυτό που λέμε, ο έρωτας είναι τυφλός, οπότε θέλει λίγο προσοχή. Οι Ζυγοί. Εδώ οι Ζυγοί, θα τους δώσω το Όσκαρ, μπορούν όλες οι επιλογές να είναι δικές τους, να στοχεύσουν και να πραγματικά να πετύχουν αυτό που θέλουν. Δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτούς. Θα τους ευχηθούμε καλή συγκατοίκηση. Δεξιά, θα δηλαδή, τους πούμε καλά Στέφανα. Να πάρουν και ένα λαχείο. Ό,τι θέλουν. Τέλεια. Ό,τι θέλουν. Οι Σκορπιοί. Εδώ. Εκλήψεις. Και οι Σκορπιοί θα διαπραγματευτούν σχέσεις και συνεργασίες. Και αυτοί έχουν όμως εύνοια. Και δεν θα έλεγα ότι να προσέξουν κάτι ιδιαίτερα. Απλά επειδή δεν αλλάζουν εύκολα και είναι άνθρωποι που κολλάνε σε καταστάσεις, θέλουν το γνωστό, ό,τι αλλαγή τους προκύψει, να την κάνουν ευχάριστα, γιατί είναι το πρώτο βήμα της επόμενης αρχής. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο για του... Μας ρωτάνε το κοντρόλ. Βεβαίως. Για τους Σκορπιούς του πρώτου δεκαημέρου. Οι Σκορπιοί του πρώτου δεκαημέρου, ναι, όλο το μήνα τον Ιανουάριο, μάλιστα, να βάλουν στόχους, ναι, να ζητήσουν αυτό που θέλουν. Οι άνθρωποι που είναι, οι ισχυροί άνθρωποι που είναι δίπλα τους, θα τους βοηθήσουν. Είναι σαν να έχουν ανοιχτά αυτιά και θα τους ακούσει κάποιος και θα τους δώσει αυτό που θέλουν. Τέλεια, Κώστα μου, τα άκουσες? Λοιπόν, οι Εγώκεροι, και αυτοί είναι στην ίδια κατηγορία τώρα με τους Ζυγούς.
μπορούν άνετα να. Δεν είπαμε το ξώτη. Α, το ξώτη δεν είπα. Ναι, ναι, είναι πολύ καλό στα ζώδια. Λοιπόν, και είναι και το καλύτερό μου τώρα. Ο το ξώτης. Ξέχασα. Ναι, διότι εδώ πέρα, με το Δία στον τέταρτο, οι τοξότες συγκατοικούν, κάνουν παιδάκια. Τι γίνεται, παιδιά, μεγαλώνει, τα μέλη της οικογένειας μεγαλώνουν, παντρεύονται. Άρα θα έχουμε πολλές γεννήσεις το 2023, θα από ό,τι κατάλαβα. Θα έχουμε. Και από τους σκορπιούς περιμένουμε γεννήσεις και από τους τοξότες. Και εδώ πέρα έχουμε πραγματικά τη διεύρυνση του κοινωνικού μας κύκλου, του στάτους μας, αλλά και της οικογένειάς μας. Έτσι. Μάλιστα. Ναι, παιδάκια, συγκατοίκηση, πολύ ευχάριστο το κλίμα για τους τοξότες. Ο εγώ καιρός και αυτός εννοείται, ευνοείται. Εδώ ο έρωτας κρύβεται. Είσαι ένα ταξιδάκι κοντινό, μπορεί να πάει να πάνε δύο φίλοι, δύο φίλες κάπου και εκεί να γνωρίσουν άτομα που τους ενδιαφέρουν. Θα είναι είτε κοντά στη γειτονιά τους, είτε κάπου γύρω τους. Άρα, άμα κατεβάζετε, παιδιά, τα σκουπίδια, το κλασικό που πάμε όλο ό,τι να είναι, βάλτε λίγο έτσι ένα άρωμα, ένα σκουλαρίκι, το κατητή σας. Μην κατέβετε, έχει. Όχι, δεν πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, και μετά θα πάμε στους σύντροχοους. Θέλουμε ανάλυση εδώ, μεγάλη, έτσι, υπάρχει θέμα. Λοιπόν, οι υδροχόοι... Δεν έχει αναπνεύσει τόση ώρα. Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Τι είχα πριν τη μέρη, πριβέ. Λοιπόν, παρόλο που οι υδροχόοι δεν είναι των σχέσεων και όταν κάνουν σχέση, συνήθως λέω στις φίλες μου, μη του το λέτε. Δεν θέλει να το ξέρει. Τι σου έχω πει. Ο υδροχόος. Ο σύζυγός σου δεν είναι. Ναι. Τι σου έχω πει κάποια στιγμή. Δεν ρώταγα, έπαιρνα απλά. Δεν χρειαζόταν να μου πει ναι, μωρέ. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ. Ναι. Δεν θέλει να το ξέρει. Μην του πεις ότι είμαστε σε σχέση, ότι παντρευόμαστε. Δεν θέλει. Κάνε ό,τι θέλεις. Απλά πες ότι έχουμε την καλύτερη φιλική σχέση και θα σου μείνει δίπλα, αιώνια δίπλα σου. Λοιπόν, και φέτος όμως. Μπαίνουν σε μια διαδικασία. Τώρα μου λέτε τι θέλω να ακούσω εγώ. Ναι, αλλά μπορεί να πει κάποιο άλλο. Όχι, δεν σε μιλάμε. Ναι, τώρα κατάλαβα. Μιλάμε για όλου. Περιλαμβάνει και εσένα. Λοιπόν, φέτος όμως θα θέλουν πραγματικά να νιώσουν τη συναισθηματική ασφάλεια για κάποιο λόγο. Και θα κάνουν παραπάνω κινήσεις από αυτές που κάποιος θα περίμενε για έναν υδροχό. Γιατί οι υδροχόοι δεν κάνουν καμία κίνηση. Ακριβώς. Ναι. Στην ανάγκη τους λοιπόν να νιώσουν συναισθηματικά καλά, θα ζητήσουν από μόνοι τους πράγματα να γίνουν. Τα είπε η Θεία Ανάνεση. Τα είπε η Θεία Ανάνεση χθες, η αλήθεια είναι. Για κάτι δικά μας. Για την καλή σημαντιά που την πήρα, της είπε κάποια πράγματα. Τέλεια. Μένει μου. Έχει φυτέψει άλλωστε και σε άνθρωπο που ξέρει αστρολογία. Και να πάμε για τα ψάρια να πούμε. Βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, τα ψάρια με το Δία στο ζώδιό τους, ας δούνε από μόνοι τους τι θέλουν. Είναι σαν να κινούν τα νήματα. Είναι σαν να βάζουν το χέρι τους σε μία λαχιοφόρο και ό,τι σηκώσουν θα κερδίζει. Άρα λοιπόν, έχουμε γάμους, έχω το γιο μου. Φέτος θα παντρέψω το γιο μου. Λοιπόν, συγκατοικεί με την κοπέλα του. Όλα αυτά, η μόνη, βγείτε σε αναζήτηση συντρόφου, έτσι, αλλά επειδή ευνοείστε και χωρίς να βγείτε εσείς, θα έρθει να σας βρει ο άλλος. Προσοχή μόνο, αυτοί που είναι γεννημένοι και εδώ ισχύει, εκεί κοντά στις 10 Μαρτίου, ναι. Διότι όταν γνωρίσουν κάποιον άνθρωπο, καλά είναι να ρωτήσουν και μια φίλη. Δηλαδή, αν πιάνει εμένα, Νικολέτα, πώς τον βλέπεις. Mm. Και αυτό που θα μου πεις, αυτό θα πρέπει να το υποστηρίξω και να το δεχτώ αν έχω γεννηθεί εκεί κοντά στις 10 Μαρτίου, γιατί έχεις πιο ξεκάθαρη ματιά και θα μου πεις έτσι αυτό που πραγματικά βλέπεις, γιατί με τον Ποσειδώνα θολώνομαι και τα βλέπω όλα ωραία και καλά. Ενώ επί της ουσίας δεν είναι. Και γενικότερα το έχουν αυτό οι ηχθείες. Είναι ενώπω ευαίσθητοι, καλοπροαίρετοι. Γενικά δεν άκουσα κάτι κακό. Όχι, εγώ καλά είμαι. Τα πες εσύ στην αρχή. Εγώ είμαι αισιόδοξος άνθρωπος. Ο Δίας θα φέρει καλά κακό. Πράγματα. Ενώ ξέρεις ότι. Αρνητικό. Πρόσεξε λίγο. Πρόσεξε. Είπες για πολύ λίγα πράγματα. Λοιπόν, ζώδια. Τα αρνητικά. Αρνητικά. Τέλος πάντων, προκλητικά για την αστρολογία είναι οι εκλήψεις. Ναι. Λοιπόν. Οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Για το θα... τέλος το άφησε. Τα είπα ενδιάμεσα. Θα έχουμε εκλήψεις πάνω μας, ωραία. Αυτό όμως, τι συμβαίνει με την έκλειψη. Έχω μία ντουλάπα και έχω μέσα ρούχα από όταν γεννήθηκα. Έχω βάλει, δεν έχω πετάξει ποτέ ζωή θα μου τίποτα. Θα τα πετάξεις.
Έρχομαι λοιπόν από τα μαγαζιά και έχω τα καινούργια ρούχα. Πού θα τα βάλω, δεν πρέπει να πετάξω τα παλιά μου. Πρέπει να τα πετάξω. Αυτό είναι μια έκλειψη λοιπόν. Σου λέει, καθαρίζει το τοπίο. Υδροχόη δεν πετάτε τίποτα, να ξέρει. Και εγώ δεν πετάω τίποτα. Πώς δεν ξέρω αν είναι τίποτα. Αλλά εγώ δεν πετάω τίποτα. Μάλιστα. Καθαρίζει λοιπόν το τοπίο. Και μόλις καθαρίσει, καινούργια πράγματα μπαίνουν στη ζωή μας. Άρα όλα θα τα δούμε θετικά και χωρίς εκλήψεις, χωρίς τα δύσκολα, να ξέρετε ότι δεν εξελισσόμαστε. Οι δύσκολες καταστάσεις μας προχωράνε μπροστά.